Τώρα, Μανώλη, βλέπουμε τώρα εδώ ότι η Τουρκία έχει βάλει φουλ τις μηχανές της εσωτερικής αμυντικής βιομηχανίας. Τρέχει δηλαδή όλα τα προγράμματα. Τι συμβαίνει? Έχει πάρει απόφαση ότι δεν πρόκειται να δει F-16, δεν πρόκειται να δει από αλλού βοήθεια? Τι συμβαίνει? Το ζήτημα που θέτουν πολλοί Τουρκοί αναλυτές είναι ότι μάλλον το ζήτημα των F-16 δεν θα ξεκαθαρίσει σύντομα τόσο πολύ όσο θα ήθελε η Τουρκία τον Ιούλιο, δηλαδή στην Άγκυρα. Αν και η εφημερίδα Μιλίε σήμερα λέει ότι ο Ερντογάν θα πάει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, βεβαίως ξέρουμε, αφού ο ίδιος είπε ότι θα πάει να δει και το Μητσοτάκη, είπε. Ναι. Δεν ξέρω γιατί το βάλε σήμερα η Μιλιέτ και λέει ότι θα μιλήσει για τη Σουηδία κλπ. Αλλά καταλαβαίνουν μάλλον ότι δεν θα πάρει το οριστικό ναι από τις ΗΠΑ λόγω του Κογκρέσου. Ο Μπάιντεν θα ήθελε, όπως ο Άισον δηλώνει. Αυτός είναι και ο λόγος που φαίνεται ότι προσπαθούν να επιταχύνουν το πρόγραμμα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας του μαχητικού αεροσκάφους ΚΑΝ. Βέβαια, Τουρκία εξωματούχη, ο Τέμερ Κοτήλο, ο πρόεδρος της τουρκικής αμυντικής αεροπορικής βιομηχανίας, δήλωσε ότι το 2023 θα είναι έτοιμο να απογειωθεί το ΚΑΝ. Ωστόσο, όλοι συμφωνούν ότι. Βλέπουμε εμείς και τα πλάνα που είχε μπει μέσα ο κ. Ερντογάν στο πιλωτήριο. Ακριβώς. Μετά την αδιαθεσία του αυτό το πλάνο, που ήθελε πλάνο αυτό. Να στείλει το μήνυμα ότι είναι δυνατός. Και από άποψη υγείας και πολιτικά είναι δυνατός. 52% πήρε ξεκάθαρο αποτέλεσμα. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι λένε ότι το 2023 τέλη θα είναι έτοιμο να απογειωθεί, ωστόσο με κινητήρες, άλλους κινητήρες. Δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένοι κινητήρες στο συγκεκριμένο αεροσκάφος και μάλλον το 2028-29 θα είναι έτοιμο να ενταχθεί. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν στην Τουρκία, στην τουρκική πολεμική αεροπορία. Δεν ξέρω. Αυτό λένε και το λέω αυτό διότι είναι το αισιόδοξο σενάριο. Ας πούμε ότι μπορεί να είναι το 2028, το 30, οποτεδήποτε. Το θέμα είναι ότι η Τουρκία, λένε αναλυτές, ότι από το 2023 μέχρι το 2030 θα έχει ένα τεράστιο κενό και αυτό το κενό μάλλον θα προσπαθήσει να το καλύψει με τα Eurofighter. Διότι, και το λέμε το κενό λόγω των ελληνικών μαχητικών F-16 που εξυγχρονίζονται και των Rafale που φτάνουν. Τώρα, το ΚΑΝ είναι ένα μαχητικό πέμπτης γενιάς Άισον, όπως υποστηρίζουν. Είναι εισάξιο, υποστηρίζουν έτσι λένε, τον F-35, τα οποία θα παραλάβει η Ελλάδα. Μάλιστα. Και θέλουν να, βεβαίως με κάποιους κινητήρες που ενδεχομένως να έρθουν και από την Ουκρανία. Δηλαδή, ένα βασικό σενάριο που συζητείται είναι ότι το συγκεκριμένο μαχητικό μπορεί να χρησιμοποιήσει Ουκρανικούς κινητήρες. Θα το δούμε. Το ζήτημα είναι ότι ο Τούρκος πρόεδρος έχει δηλώσει ότι δεν θέλει εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδος. Θα πει στο Μητσοτάκη γιατί εξοπλίζει τόσο γρήγορα και γιατί παίρνει αυτά τα μαχητικά, γιατί κάνει τέτοια πράγματα. Από την άλλη, όμως, βλέπουμε ότι έχει γκαζώσει η τουρκική βιομηχανία σε κάθε τομέα.